Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το αναλυτικό κεντρικό δελτίο κυρίου εδώ μέσα από την συχνότητα της ΕΡΤ, είμαι ο Σάκης Αρναούτογλου και θα δούμε μαζί την όλη εξέλιξη μέχρι και τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Γενικά η σημερινή ημέρα κύλησε αρκετά ομαλά για τις περισσότερες περιοχές. Σύννεφα μαζί με σκόνη είχαμε λίγο περισσότερα κυρίως στην νότια, ανατολική και νότια και υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η θερμοκρασία παρουσίασε και στην Βόρεια Ελλάδα άνοδο σήμερα. Πιάσαμε και πάνω από 26 με 27 βαθμούς σε Μακεδονία και κατά τόπους και σε Θεσσαλία και Θράκη. Τώρα, κατά τα άλλα, είχαμε πολύ λίγα τοπικά φαινόμενα στα νότια νησιωτικά τμήματα. Τοπικά φαινόμενα επίσης είχαμε και στην Βόρεια Ελλάδα, στα πολύ πολύ ορεινά τμήματα της Μακεδονίας και της Θράκης με σιβρινές απογευματινές ώρες. Παρατηρούμε λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα διατηρήθηκε πολύ καλό, σχεδόν καλοκαιρινός. Όσον αφορά στην εξέλιξη για μέσα στη νύχτα, βλέπετε εδώ συννεφιές από το Λιβικό Καραδοκούν και αυτές θα είναι συννεφιές μαζί με σκόνη που θα έχουμε και κατά τη διάρκεια του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Αυτό το κοκτέιλ λοιπόν συννεφιάς και σκόνης θα είναι χαρακτηριστικό κατά τη διάρκεια της νύχτας και πάλι, όπου θα είναι μια καλοκαιρινή νύχτα, θερμή νύχτα για την Νότια Ελλάδα. Και κατά τη διάρκεια του Σαββάτου θα δείτε ότι αυτές οι αραιές συννεφιές κατά διαστήματα πιο πυκνές θα κινούνται ανατολικά, βορειοανατολικά, θα καλύπτουν τον ουράνιο θόλο κυρίως της νότιας νησιωτικής Ελλάδας, όπως βλέπετε. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια και θα δούμε που υπάρχει κάποια πιθανότητα για κάποιες τοπικές ασθενείς μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Πιο βόρεια από εμάς, πολύ ισχυρές μπόρες, βροχές και καταιγίδες. Στη Γερμανία έχουμε και τοπικές πλημμύρες. Αυτές οι μπόρες, οι βροχές και οι καταιγίδες, οι έντονες, θα κινηθούν ανατολικότερα προς την περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης. Δεν φαίνεται να κινούνται τόσο νότια ώστε να επηρεάσουν την περιοχή μας. Όμως, προς τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, φαίνεται ότι το νότιο άκρο αυτής της ατμοσφαιρικής διαταραχής θα κάνει τον καιρό αρκετά άστατο, κυρίως στις βορειότερες περιοχές της χώρας και θα ρίξει σταδιακά λίγο τον υδράγυρο από βορρά προς νότο. Όλα αυτά σε λίγο. Πάμε να δούμε την εξέλιξη του καιρού για το Σάββατο το πρωί. Βλέπετε ότι θα ξεκινήσουμε με τις καλύτερες προϋποθέσεις με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλά αυτή η ηλιοφάνεια γενικά θα συνδυαστεί και μια θολούρα στην ατμόσφαιρα, καθώς διατηρείται, κυρίες και κύριοι, η περαιτέρω μεταφορά αφρικανικής σκόνης σαχαριανής προέλευσης. Λίγα συννεφάκια αραιά θα έχουμε στην βόρειο-δυτική Ελλάδα από το πρωί. Αυτά τα αραιά συννεφάκια σας τα έδειξα πριν από λίγο από το Λιβικό. Θα κινούνται βόρειο-ανατολικά και θα επηρεάζουν, θα καλύπτουν καλύτερα τον ουράνιο θόλο των νότιων περιοχών της χώρας μας, κυρίως των Κυκλάδων, της νότιας Πελοποννήσου, της Κρήτης και τα Δωδεκάνησα, και στο διάβα τους αυτά τα αραιά σύννεφα σε συνδυασμό με αυτή την σκόνη θα αφήνουν αρχικά κάποιες τοπικές λάσποψυχάλες ή και ασθενείς τοπικές λάσποβροχούλες σε περιοχές κυρίως της Κρήτης αρχικά. Μετά το μεσημέρι, καλύτερα προς το μεσημέρι και μετέπειτα, η ίδια κατάσταση αναμένεται να παραμείνει στα νότια νησιωτικά τμήματα, δηλαδή συννεφιές αραιές, σκόνη και τοπικές λασποψυχάλες και τοπικές ασθενείς λασποβροχούλες σε Κρήτη, κυρίως και Δωδεκάνησα, πιθανώς και στα πολύ πολύ νότια τμήματα των Κυκλάδων. Στην υπόλοιπη χώρα, θολούρα, ηλιοφάνεια, όμως παρόλα αυτά, υπάρχει το ενδεχόμενο να βγάλει κάποιες μπόρες πολύ τοπικού χαρακτήρα και πολύ μικρής διάρκειας εδώ στις πολύ πολύ ορεινές περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας, στα σύνορα με την Αλβανία και τα Σκόπια. Όσο θα βαδίζουμε προς το βράδυ και τη νύχτα, αναμένεται να ξαστερώσει σχεδόν παντού, στα νότια και πάλι η ίδια κατάσταση. Και πάλι αυτά τα σύννεφα θα επιμένουν μέχρι και αργά το βράδυ στα νοτιότερα τμήματα της Πελοποννήσου, της Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, και θα δίνουν εδώ και εκεί κάποιες τοπικές λασποψυχάλες ή και ασθενείς τοπικές λασποβροχούλες. Βάζω το υποκοριστικό γιατί δεν διαφαίνεται δυστυχώς για την Κρήτη κάτι το ιδιαίτερο πλευράς αξιόλογων βροχοπτώσεων. Και πάλι πάμε τώρα στους ανέμους. Οι άνεμοι έχουν στραφεί σε πιο νότιους νότιο-δυτικούς. Θα φτάνουν τα 4 μποφόρ αρχικά στο Αιγαίο, τοπικά τα 4 με 5 μποφόρ στο βόρειο Ιόνιο και στο βόρειο ανατολικό Αιγαίο τις πρωινές προς μεσημβρινές ώρες. Εξασθενημένοι θα είναι οι άνεμοι στις υπόλοιπες πολύ πολύ νοτιοανατολικές νησιωτικές περιοχές. Μετά το μεσημέρι, τώρα προς το απόγευμα, θα παρατηρηθεί μια σταδιακή ενίσχυση, όχι ιδιαίτερα σημαντική, του νοτιά, κυρίως στην περιοχή του Αιγαίου, ο οποίος θα φτάσει τα 5 με 6 μποφόρ στις περισσότερες περιοχές και ίσως να αγγίξουν οι ρηπές αυτού του νοτιά τα 7 μποφόρ εδώ στα πιο βόρεια βορειοανατολικά τμήματα του Αιγαίου πελάγους, κυρίες και κύριοι. Τώρα, όσον αφορά στον υδράργυρο, θα ξαναπέσει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα στις ορεινότερες περιοχές, δηλαδή θα είναι μονοψήφιες θερμοκρασίες στα πολύ ορεινά τμήματα από τον Ευρωκόπητα ορεινά της Θράκης μέχρι και την ορεινή Πελοπόννησο, μπορεί να παρατηρηθούν πάνω από τα 500 έως και τα 800-900 μέτρα, πεντάρια, εξάρια έως και 8 βαθμοί Κελσίου. Στα υπόλοιπα πεδινά ίσως έχουμε κοντά στους 11 βαθμούς ελάχιστες τιμές, με 12 έως και 15 βαθμούς στα νότια τμήματα. Στο Αιγαίο δεν πρόκειται να κατέβει ο υδράγυρος κάτω από τους 15 με 18 βαθμούς στα βόρεια, με 20 βαθμούς στις νοτιότερες περιοχές. Σήμερα το Ηράκλειο, σήμερα το πρωί, με την βοήθεια του νοτιά, εκεί τις πρωινές ώρες, ο υδράγυρος δεν κατέβηκε κάτω από τους 26 βαθμούς Κελσίου. Συνθήκες σχεδόν
καύσωνα, θα έλεγα, για άλλες περιοχές, καλοκαιρινές πραγματικά, οι θερμοκρασιακές τιμές στην Κρήτη. Πάμε τώρα στο μεσημέρι, όπου θα παρατηρήσετε, δεν θα αλλάξει πολύ ο υδράγειος, δηλαδή θα έχουμε γύρω στους 27 με 28 βαθμούς στην παιδινή Βόρεια Ελλάδα, κοντά στους 30 με 32 βαθμούς στα κεντροανατολικά υπηρετικά τμήματα, στους 25 με 26 έως και 29 βαθμούς στα δυτικά νοτιοδυτικά, στο Αιγαίο 25 στα βόρεια με 26 έως και 27 βαθμούς στα νότια. Εδώ η θερμοκρασία θα είναι ελαφρώς πιο χαμηλές, μια κάποια ψύχρα θα έλεγα στα πιο ορεινά τμήματα των Κυκλάδων και της Κρήτης, ίσως παρατηρηθεί εξαιτίας αυτής της συννεφιάς, της τολούρας και των τοπικών ασθενών φαινομένων. Όπως σας είπα, στην Βόρεια Ελλάδα θα ξαναπιάσουμε και πάλι όπως και σήμερα και πάνω από 27 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε καλύτερα τώρα τον καιρό στην Αττική. Θαυμάσιος θα είναι αυτός, με ηλιοφάνεια, αλλά θα υπάρχει και πάλι κάποια θολούρα στην ατμόσφαιρα εξαιτίας και εδώ της περαιτέρω μεταφοράς αφρικάνικης σκόνης. Κάποια αραιά σύννεφα θα παρατηρηθούν κυρίως στα νοτιότερα και ανατολικότερα τμήματα του νομού ήδη από τις πρωινές ώρες. Μέσα στην ημέρα δεν πρόκειται να αλλάξει η κατάσταση. Το βράδυ αναμένεται η ίδια κατάσταση ξεστεριά στις περισσότερες περιοχές με αραιές συννεφιές στα πιο νότια και ανατολικά τμήματα του νομού Αττικής. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιάδες, νοτιοανατολικοί πιο συγκεκριμένα, που μέσα στην ημέρα και κυρίως προς το μεσημέρι και μετά δεν αποκλείεται να ενισχυθούν λίγο περισσότερο και να φτάσουν τα 4 με 5, κατά τόπους πιθανώς εδώ στα ανατολικά τμήματα, ίσως φτάσουν και τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στο λεκανοπέδιο στους 18 βαθμούς το πρωί με 27 έως και 28, πολύ τοπικά και 29 βαθμούς Κελσίου, τις μεσημβρινές αργά ώρες κατά μέσο όρο. Πάμε τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Διατηρείται πολύ καλός ο καιρός και εδώ μια θολούρα στην ατμόσφαιρα θα συνεχίσουμε να την έχουμε και εδώ θα περνά σκόνη πάνω από τα κεφάλια μας γενικά, όπως και στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα. Ηλιοφάνεια αρχικά με λίγα σύννεφα, τα οποία το μεσημέρι και το απόγευμα εδώ στα ορεινότερα τμήματα της Ιμαθίας, κυρίως Πέλλας, Κιλκής και νομού Σερών, δεν αποκλείεται να πυκνώσουν τόσο ώστε να αφήσουν κάποια βροχούλα με τη μορφή ασθενούς μπόρας μικρής διάρκειας. Το βράδυ ξαστεριά και εδώ λίγα σύννεφα, οι άνεμοι νοτιάδες που στο θερμαϊκό δεν αποκλείεται να φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία γύρω στους 25 με 26, τοπικά και 27 βαθμούς Κελσίου, αργά το μεσημέρι στην Θεσσαλονίκη, κατά μέσο όρο. Πάμε στην μετεωπορία μας, να δούμε την Κυριακή. Δείτε τώρα, καλώς θα κρατηθεί ο καιρός μέχρι και το μεσημέρι σχεδόν παντού στην νότια νησιωτική Ελλάδα. Έχουμε σταματήσει το μεσημεράκι. Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Θα έχουμε ένα πέρασμα με κάποιες τοπικές βροχές, ίσως. Αυτές περιέχουν και κάποια αστραπόβροντα, δηλαδή δεν αποκλείεται να σημειωθούν και κάποιες τοπικές καταιγίδες και ίσως είναι λίγο πιο αξιόλογες αυτές οι βροχούλες ή λασποβροχούλες κατά διαστήματα σε περιοχές κυρίως της δυτικής κεντρικής Κρήτης, στις Κυκλάδες και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα, δείτε, πεντακάθαρος ο προγνωστικός χάρτης. Θα πρέπει να έχουμε και πολύ λιγότερη σκόνη την Κυριακή, καλύτερη διάβγεια. Πιο βόρεια καραδοκούν κάποιες μπόρες, τις οποίες πιο βόρεια από την χώρα μας, οι οποίες προς το βραδάκι της Κυριακής θα πρέπει να κάνουν μια έτσι νοτιοανατολική προσπάθεια κίνηση προς τα νοτιοανατολικά και να επηρεάσουν περιοχές της Μακεδονίας, πιθανώς και της Θράκης από κάποιες, να επηρεαστούν αυτές τις περιοχές από κάποιες επίσης μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι τώρα νοτιάδες στα 4 με 5 και 6 μποφόρ στο Αιγαίο, κατά τη διάρκεια κυρίως του μεσημεριού και το απόγευμα. Πάμε τώρα στην Δευτέρα. Θα δείτε στα νότια Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα μετά από αυτό το σχετικά μουντό Σαββατοκύριακο, Δευτέρα. Τη Δευτέρα ο καιρός θα έχει ανοίξει, θα έχει ηλιοφάνεια και θα έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Θα έχουμε καλύτερη διάβγεια και στη νότια νησιωτική Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα θα κρατηθεί ο καιρός τη Δευτέρα μέχρι και το μεσημεράκι, λίγο από το μεσημεράκι πολύ καλός, σχεδόν σε ολόκληρη την χώρα. Και πάλι βλέπετε στα βόρεια εδώ από την Αλβανία, τα Σκόπια και την Βουλγαρία θα πρέπει να κινηθούν κάποιες μπόρες και τοπικές καταιγίδες και θα πρέπει να επηρεάσουν αρκετές περιοχές της Ηπείρου, της Δικής και Βόρειας Θεσσαλίας, κυρίως της Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι δυτικοί στα 4 με 5 τοπικά και 6 μποφόρ στα νότια. Πάμε στην Τρίτη. Πάνω κάτω το ίδιο σκηνικό. Δείτε. Θα ξεκινήσει η μέρα και θα κυλήσει με θαυμάσιο καιρό σε ολόκληρη την Ελλάδα, λίγα σύννεφα στις βορειότερες περιοχές. Και ενώ ο καιρός θα παραμείνει πολύ καλός και θα τελειώσει η μέρα και την Τρίτη σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα με ηλιοφάνεια, στα βόρεια φαίνονται περισσότερες μπόρες και τοπικές καταιγίδες από το μεσημεράκι και μετέπειτα και έως το βράδυ της Τρίτης, όπου βλέπετε τους χρωματισμούς εδώ της γκρι αποχρώσης και της μπλε. Οι άνεμοι τώρα την Τρίτη φαίνεται να στρέφονται σε πιο βόρειο στο Αιγαίο, όχι ιδιαίτερα όμως ενισχυμένοι, θα είναι αυτοί γύρω στα 4 με 5 τοπικά έως και 6 μποφόρ στις νοτιότερες θαλάσσιες παραθαλάσσιες περιοχές. Και τέλος η τάση του καιρού για την Τετάρτη, πάνω κάτω η ίδια κατάσταση. Καλός ο καιρός στις περισσότερες περιοχές, η ανομβρία, η ξηρασία διατηρείται στα νότια και στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα. Το απόγευμα κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται να έχουν και τοπικά έντονο χαρακτήρα και την Τρίτη το απόγευμα, αλλά και την Τετάρτη για τις βορειότερες φυσικά περιοχές. Θέλω να τονίσω αυτό, γιατί αυτές οι περιοχές φαίνεται να επηρεάζονται ιδιαίτερα από αυτά τα φαινόμενα μεσημβρινού απογευματινού βραδινού.
βραδινού τύπου. Οι άνεμοι την Τετάρτη βορειοδυτικοί, στα 5, τοπικά έως και 6 μποφόρ στο Ιόνιο και στα νοτιότερα τμήματα του Αιγαίου Πελάγους. Να δούμε και τις θερμοκρασίες τώρα. Η Κυριακή σχεδόν καλοκαιρινή. Το εσωτερικό της Κύπρου θα πρέπει να έχει να φτάσει και ο υδράγυρος και τους 35 με 36 βαθμούς. Οι παράκτιες περιοχές της Κύπρου θα έχουν 5 με 6 βαθμούς πιο χαμηλή θερμοκρασία. Στην χώρα μας βλέπετε 28-29 στα βόρεια, την Κυριακή το μεσημέρι, 29 στην υπόλοιπη κεντροανατολική περιοδική χώρα. Μια ψύχρα θα την έχει εδώ στις πιο βορειοδυτικές δυτικές περιοχές. Πάμε στην Δευτέρα, όπου δεν αλλάζει και πάλι η θερμοκρασία, αλλά την Τρίτη θα παρατηρήσουμε μια πτώση της θερμοκρασίας της τάξης των 2 και 4 βαθμών στα δυτικά και βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα δεν θα αλλάξει ο υδράγυρος. Στην Κύπρο θα παραμείνει το 33-34 στο ιστορικό του νησιού. Και την Τετάρτη θα πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να έχουμε μια μικρή περαιτέρω πτώση θερμοκρασίας. Θα ψυχράνει λίγο καιρός στα κεντρικά και τα βόρεια, αλλά και στα νότια θα παρουσιάσει κάποια πτώση ο υδράγυρος της τάξης των 3 έως και 4 βαθμών. Όχι ότι θα κρυώσει ο καιρός, θα ψυχράνει, επαναλαμβάνω, κυρίως στις κεντρικές και βόρειες περιοχές, όπου αναμένουμε αυτές τις μπόρες και τις τοπικές καταιγίδες. Θα δούμε και τη Δευτέρα καλύτερα με τα πιο φρέσκα προγνωστικά στοιχεία. Ίσως έχουν τοπικά και έντονο χαρακτήρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που επιλέξατε και απόψε μας, κυρίες και κύριοι, για την δική σας μέτο ενημέρωση τη Δευτέρα την ίδια ώρα εδώ, για να μην χάνετε τον καιρό σας, κυρίες και κύριοι. Καλό Σαββατοκύριακο.